Καλή σας μέρα. Η επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας θέτει με δραματικό τρόπο την παγκόσμια κοινότητα ενώπιον των ευθυνών της. Γιατί στην Ουκρανική κρίση δοκιμάζονται πολλά. Τα όρια του διεθνούς δικαίου, η ισχύ των συνθήκων, αλλά και το ίδιο το δικαίωμα των κρατών να ζουν ελεύθερα. Όπως και απειλούνται πολλά από την γεωπολιτική σταθερότητα στην Ευρώπη μέχρι τη διεθνή ενεργειακή ισορροπία. Από θέση αρχής, η Ελλάδα σέβεται την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία και την ανεξαρτησία όλων των χωρών. Καταδικάζει συνεπώς ανεπιφύλακτα αναθεωρητικές ενέργειες που αντιβαίνουν σε αυτές τις αξίες. Και πολύ περισσότερο, καταδικάζει την ομή βία, από την οποία δυστυχώς πολλοί αθώοι θα χάσουν τη ζωή τους. Γι' αυτό και ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, συντονιζόμαστε με τους εταίρους μας, ώστε η αντίδρασή μας να μην είναι απλά κοινή, αλλά να είναι και αντίστοιχη της πρωτοφανούς ρωσικής προκλητικότητας. Και βέβαια, κρατάμε πάντα στραμμένο το βλέμμα μας στους ομογενείς μας, ειδικά στην περιοχή της Μαριούπολης. Η κυβέρνηση προσαρμόζει τις πολιτικές της στα νέα δεδομένα όπως αυτά διαμορφώνονται. Σε εθνικό επίπεδο έχει ήδη εξασφαλιστεί η ενεργειακή επάρκεια και επεξεργαζόμαστε σενάρια που θα αφορούν την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απορρόφηση των διακυμάνσεων των τιμών της ενέργειας. Είναι ένα πρόβλημα όμως το οποίο είναι πανευρωπαϊκό και γι' αυτό και απαιτεί μία πανευρωπαϊκή λύση. Και αυτό μπορεί να σημαίνει μέχρι και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για την αντιμετώπιση των ενεργειακών ανατιμήσεων όσο αυτές διαρκούν. Και τέλος θα ξαναπώ ότι όλες αυτές οι εξελίξεις αναδεικνύουν ακόμα περισσότερο την ανάγκη για μια ουσιαστική ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία. Η παγκόσμια κοινότητα έχει την ευκαιρία να αντισταθεί στην ισχύ των όπλων και στην αμφισβήτηση των συνόρων και των διεθνών συνθήκων. Ο πολιτισμός και οι κατακτήσεις του 21ου αιώνα δεν πρέπει να επιτρέψουν την επιστροφή του κόσμου στις συνθήκες βίας άλλων εποχών και στις ένοπλες λύσεις των διακρατικών διαφορών. Η Ήπειρος μας έχει υποφέρει πάρα πολύ από αυτές τις αντιλήψεις. Και ο ιστορικός αναθεωρητισμός με τη χρήση των όπλων πρέπει να βρει απέναντί του όλο τον δημοκρατικό πλανήτη. Και σε αυτό το μέτωπο κρίνεται τώρα η ευθύνη των κυβερνήσεων, των λαών, αλλά και της ευρωπαϊκής οικογένειας. Εξάλλου αυτά θα είναι και τα ζητήματα τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σήμερα στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες.